Ραγδαίε είναι οι εξελίξει στην υπόθεση τη Μικείο Κιβωτό του Κόσμου, καθώ ο εισαγγελέα καλεί τον πατέρα Αντώνιο να καταθέσει ω ύποπτο τέλεση του κακουργήματο τη κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, αλλά και ω ύποπτο τέλεση του πλημελήματο τη ηθική αυτουργίας σε σωματική βλάβη αδύναμων κατά συρροή. Για κακοποιητικέ συμπεριφορέ σε βάρο παιδιών καλούνται σε εξηγήσει και επτά υπάλληλοι τη δομή. Η κλήση σε ανομωτή κατάθεση που έχει αποσταλεί στον ιερωμένο ιδρυτή τη Κιβωτού αφορά το κακούργημα τη ασέλγεια σε βαθμό κακουργήματος, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει δύο περιπτώσει φιλοξενούμενων αγοριών. Ενώ παράλληλα του ζητούνται εξηγήσει και για το πλημέλημα τη ηθική αυτουργίας σε σωματικέ βλάβε σε βάρο αδύναμων προσώπων κατά συρωή. Το αδίκημα τη κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγια, για το οποίο καλείται να δώσει εξηγήσει ο πατέρα Αντώνιο, αφορά τι καταγγελίε ενό 19χρονου σήμερα πρώην φιλοξενούμενου σε σπίτι τη κυβοτού σε πόλη τη επαρχία και ενό αγοριού 15 ετών. Με την ολοκλήρωση της έρευνας για την υπόθεση των καταγγελιών κακοποίηση παιδιών που έγιναν σε βάρος τελεχών τη ΜΚΙΟ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί κρίνουν πως έχουν στα χέρια τους επαρκείς ενδείξεις, τόσο για τον προβεβλημένο ιδρυτή της Κιβωτού, όσο και για άλλα πρόσωπα που εργάζονταν στους χώρου που φιλοξενούνται ανήλικα για συνολικά και αναπερίπτωση τέσσερα δικήματα.